ο Αδάμ και η Εύα γέννησαν πολλά παιδιά. Πώς πολλαπλασιάστηκε ο κόσμος από τα παιδιά τους? Δεν υπήρχε τότε αιμομιξία. Ή ο Θεός δημιούργησε και άλλους εκτός του Αδάμ και της Εύας? Δεν θα απαντούσα εάν δεν υπήρχε η τελευταία πρόταση. Επειδή υπάρχει μια θεωρία ότι από πολλά ζεύγη προήλθαν οι άνθρωποι, και αυτή η θεωρία δεν εξυπηρετεί παρά μόνον και μόνον φυλετικούς σκοπούς, ότι η μαύρη από μαύρο ζεύγος, η κίτρινη από κίτρινο ζεύγος, η λευκή από λευκό ζεύγος κτλ. Αυτό είναι πολύ πονηρό, είναι πάρα πολύ πονηρή θεωρία αυτή, που θέλει να εξυπηρετήσει, όπως σας είπα, μόνον φυλετικές σκοπιμότητες. Παιδιά, από ένα αίμα ο Θεός έκανε όλους τους ανθρώπους. Από ένα ζεύγος, τον Αδάμ και την Εύα. Το λέγει σαφώς σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος σε εκείνη την θαυμασία ομιλία του στον Άριο Πάγο. Ότι εκτενώς αίματος ο Θεός, λέει, έπλασε παν έθνος ανθρώπων. Όλοι είμεθα αδελφοί από πλευράς ουσίας. Όλοι φέρουμε την ιδία ανθρωπίνη ουσία. Αυτό είναι γεγονός που είναι πάρα πολύ εύκολο το δει κανένα. Όταν μπορεί να κάνει παιδί με ένα μαύρο άνθρωπο ή με έναν κίτρινο, δεν είναι η μύγα και το κουνούπι, αλλά είναι όλοι είμεθα άνθρωποι. Αλλά το αμάρτημα της αιμομιξίας, όχι, προσέξτε. Καταρχάς, μεν η ανθρωπότητα ή το υγιής δεν είχε υποστεί εκφυλισμόν, γιατί σήμερα η αιμομιξία δημιουργεί εκφυλισμόν των απογόνων. Και δεύτερον, διότι ως αμάρτημα είναι ό,τι θέτει ο Θεός. Όταν ο Θεός λέει δεν θα υπάρξει αιμομιξία, είναι αμαρτία μα υπάρχει. Όταν όμως δεν υπάρχει εντολή για αιμομιξία, δεν υπάρχει αμαρτία. Και συνεπώς, ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πάρα πολλά παιδιά, και τα παιδιά αυτά, αγόρια κορίτσια, έγιναν ζεύγοι και προήλθε όλος ο κόσμος. Αυτά και για την τελευταία αυτή απορία.